Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αλλαγή σελίδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τζο Μπάιντεν να αναλαμβάνει τα ηνία μιας διχασμένης και τραυματισμένης χώρας μετά την εκρηκτική τετραετία Τραμπ. Δίνοντας το στίγμα του από τις πρώτες κιόλας ώρες, ο νέος πλανητάρχης υπέγραψε δεκάδες διατάγματα με τα οποία ανατρέπει μέσα σε μία νύχτα τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ουρανός της Ουάσιγκτον έχει φωτίσει από χιλιάδες βεγγαλικά και ο Τζο Μπάιντεν με τη σύζυγό του Τζιλ στο πλευρό του χαιρετά από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου. Είναι πλέον πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν είχε ορκιστεί στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability, will to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. Η Lady Gaga τραγούδησε τον εθνικό ύμνο. Ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ είπε με τον δικό της τρόπο το αμερικανικό πατριωτικό τραγούδι «This land is your land». «Αυτή η γη είναι η πατρίδα σου». Λίγο αργότερα, αφού περπάτησε την οδό Πενσιλβάνια, ο Τζο Μπάιντεν με την οικογένειά του πάντα δίπλα του έφτανε στο Λευκό Οίκο. Και όταν μπήκε μέσα, η πρώτη του δουλειά ήταν να πάει στο Οβάλ Γραφείο και να υπογράψει 17 προεδρικά διατάγματα που ανατρέπουν τις πολιτικές του προκατόχου του. Ανάμεσα στα διατάγματα είναι η συμμετοχή ξανά των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συνθήκη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η πάυση της κρατικής χρηματοδότησης του τείχους του Τραμπ στα σύνορα με το Μεξικό, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε δημόσια κτίρια, η άρση της απαγόρευσης εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε επιβάλει ο Τραμπ σε 13 μουσουλμανικές χώρες και η επαναφορά της χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και κάπως έτσι η Αμερική βάζει τελεία σε 4 χρόνια χάους και πόλωσης και αλλάζει σελίδα. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η χώρα σε ό,τι αφορά στην επανεκκίνηση δραστηριοτήτων μετά το άνοιγμα της αγοράς. Η αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι ειδικοί καλούνται να εκτιμήσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και να εισηγηθούν σχετικά με την απελευθέρωση και άλλων κλάδων. Τα 516 χθεσινά κρούσματα αφήνουν περιθώρια αισιοδοξία στους επιστήμονες που μελετούν προσεκτικά τα επόμενα βήματα της σταδιακής άρσης των μέτρων. Από το βήμα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε προτεραιότητα το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων, βάζοντας τέλος στα σενάρια που ήθελαν πρώτα τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων. Η επιχείρηση Ελευθερία προχωρά και χθες η Ελλάδα έσπασε το φράγμα των 100.000 εμβολιασμών, αφού από τις 27 Δεκεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 107.335 εμβολιασμοί με τη χθεσινή ημέρα που μπήκαν στη μάχη και τα 144 κέντρα υγείας, να καταγράφεται ρεκόρ ημερήσιων εμβολιασμών με 14.156 δόσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές και στη χώρα μας μετά τον εντοπισμό των δύο μεταλλαγμένων κρουσμάτων της Μεγάλης Βρετανίας στην κοινότητα και συγκεκριμένα στην Αττική και την Κρήτη, με τους επιστήμονες να μελετούν και άλλα δείγματα. Το θέμα του ψηφιακού πιστοποιητικού που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητηθεί στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα αναπτύξει την πρότασή του για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού για να απαλλαγούν όσοι Ευρωπαίοι πολίτες εμβολιάζονται τόσο από την υποχρέωση τεστ πριν από κάθε ταξίδι, όσο και από την υποχρεωτική καραντίνα στα κράτη που φτάνουν. Οι ειδικοί του Υπουργείου Υγείας θα συνεδριάσουν αύριο για τα σχολεία, με την πρόεδρο του Κινάλ να εξαπολύει τα πειρά της προς την κυβέρνηση για το θέμα των σχολείων, ζητώντας υποχρεωτικό τεστ για μαθητές και καθηγητές. Δεν μπορεί να ξανανοίξουν όπως λειτουργούσαν πριν κλείσουν. Δηλαδή με τον συνωστισμό στις τάξεις, χωρίς τεστ για καθηγητές και μαθητές. Τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και η επίδραση του άνοιγματος της αγοράς θα κρίνουν το άνοιγμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ διασταυρώνουν τα ξύφη τους, ενώ κείμενο στήριξης έστειλαν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολιτική σύγκρουση πυροδοτεί η νέα απεργία πείνας του Λουκά της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα, που ζητά την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλού από τις φυλακές Δομοκού. Ο Κουφοντίνας το τελευταίο διάστημα επιχειρεί να εκβιάσει την πολιτεία προκειμένου να επιτύχει κατ' εξαίρεση
προνομιακή μεταχείριση έναντι των συγκρατουμένων του. Στην απόπειρά του αυτή, ένα μπορεί να είναι το μήνυμα, ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται, αλλά και δεν εκβιάζεται. Κείμενο 17 στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του αιτήματος Κουφοντίνα προκάλεσε επίθεση της Νέας Δημοκρατίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, ποια είναι η θέση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ? Συμφωνεί με το κείμενο των στελεχών του. Περιμένουμε την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στο κυβερνών κόμμα, ωστόσο στελέχη του κρατούν αποστάσεις από το κείμενο. Η τρομοκρατία είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ο νόμος ισχύει για όλους. Υπάρχουν ζητήματα με τα δικαιώματα των κρατουμένων. Εγώ προσωπικά δεν θα υπέγραφα ένα κείμενο που αφορά μόνο ένα κρατούμενο. Σας τιμάει που λέτε ότι εσείς δεν θα υπογράφετε κείμενο όπως αυτό που υπέγραψαν χθες τα στελέχη σας. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι που προσβάλλει κάθε δημοκρατικό πολίτη. Μας προξενεί εντύπωση η επιλεκτική αναφορά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στα δικαιώματα του Δημήτρη Κουφοντίνα χωρίς να καταδικάζουν κατηγορηματικά τις τρομοκρατικές δολοφονικές του ενέργειες. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.